Οι Ουκρανοί μιλάνε για προδοσία των ρωσόφωνων κατοίκων και διοικητών της γραμμής άμυνας της περιοχής αφού ουδέποτε κατέγραψαν και μετέδωσαν πληροφορίες για συγκέντρωση των ρωσικών δυνάμεων εφόδου. Επιθέσει δέχονται και αυτοκίνητα τη αστυνομία, επιβεβαιώνοντα τι φήμες ότι όλε οι δημοτικέ και κυβερνητικέ δομέ έχουν τραπεί σε φυγή και οι ντόπιοι υποδέχονται ω απελευθερωτέ το ρωσικό στρατό συγκεκριμένα πηγή από τα ανώτερα ουκρανικά κυβερνητικά κλιμάκια ανέφερε. Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονταν στον οικισμό εδώ και αρκετό καιρό, σαν στο σπίτι τους. Και η τοπική διοίκηση των δυνάμεών μας παρήχε λανθασμένες πληροφορίες για την κατάσταση στην περιοχή της οποίας λάμβανε υπόψη η ανώτατη στρατιωτικοπολιτική ηγεσία. Η διοίκηση των τοπικών δυνάμεων εδαφική άμυνα και των μονάδων των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έστειλαν αναφορέ, τι οποίε δεν αναφέρθηκε η παρουσία ρωσικών στρατευμάτων σε αυτή την τοποθεσία. Το αποτέλεσμα είναι ο εχθρό να συγκεντρώσει τι δυνάμει του και να αρχίσει να προελάβει τόσο σε γειτονικά χωριά όσο και προ τα νότια. Υπάρχει πρόβλημα με την επικοινωνία μεταξύ των μονάδων, το οποίο οδηγεί σε απώλειες προσωπικού και έλλειψη πυροβολικού και τεθωρακισμένων. Η ρωσική προώθηση πάντως συνεχίζεται στο Κιάν, δεν έχει λάβει τα χαρακτηριστικά προέλασης.